Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Αφόρητη είναι η ατμόσφαιρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, καθώς ο υδράργυρος δεν λέει να ξεκολλήσει από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ο παραταμένος καύσωνας, που όπως όλα δείχνουν αναμένεται να κρατήσει και μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, έσπρωξε τους κατοίκους των πόλεων να αναζητήσουν λίγη δροσιά στις κοντινές παραλίες. Ο Γιώργος Σαραντάκος βρίσκεται στο Παλαιοφάλιρο και θα μας δώσει αμέσως τώρα μια εικόνα του τι επικρατεί αυτή την ώρα στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής, που Γιώργο κυριολεκτικά βράζει σαν καμίνι. Ναι. Να περάσουμε στην επόμενη είδηση. Έχουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα με τον Γιώργο Σαραντάκο. Σε λίγο πάλι θα είναι μαζί μας. Ένας ομογενής Έλληνας φοιτητής μόλις 21 ετών βρίσκεται στη λίστα των 159 αγνοωμένων μετά την ξαφνική κατάρρευση της 12-όροφης πολυκατοικίας στο Μαϊάμι. Η οικογένειά του ζει ώρες αγωνίας. Οι γονείς και οι αδερφοί του νεαρού Έλληνα φοιτητή Ανδρέα Γιαννιτσόπουλου οργώνουν τα συντρίμια και τα νοσοκομεία του Μαϊάμι αναζητώντας τον. Ο νεαρός είχε πάει διακοπές καλεσμένος στο σπίτι οικογενειακού φίλου, ο οποίος είναι επίσης αγνοούμενος. Περιμένω τους δύο καλύτερους μου φίλους. Ένας από αυτούς είναι ο 21 ετών γιος μου. Είμαι συντετριμμένος. Σας ευχαριστώ για τις προσευχές. Παρακαλώ, βρείτε το γιο μου, Ανδρέα. Συντετριμμένος είναι ο παππούς του με καταγωγή από τη Μάνδρα Ξάνθης. Αριστούχος φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt στην πόλη Νάσβιλ του Τενεσί, δυνατός αθλητής, τέλειος χαρακτήρας. Έτσι περιγράφουν τον νεαρό Ανδρέα όσοι τον γνωρίζουν. Παρακαλώ, προσευχηθείτε για ένα θαύμα. Ο ανιψιός μου ήταν στο κτίριο του διαμερίσματος που κατέρευσε στο Μαϊάμι. Παρακαλώ, προσευχηθείτε να επιβιώσει. Από τώρα δεν έχουμε ακούσει τίποτα ακόμα. Η οικογένεια του αγνοούμενου ομογενή διαμένει μόνιμα στην πολιτεία του Τέξας. Αξιωματούχοι είπαν πως τρέφουν ακόμη ελπίδες ότι μερικοί από τους 156 αγνοούμενους μπορεί να είναι ζωντανοί. My nephew, another family, please call me if you know anything. Έκθεση του 2018 δείχνει πως ένας μηχανικός είχε βρει στοιχεία για μεγάλη δομική ζημιά κάτω από την πισίνα του 12-όροφου κτηρίου.